Που περπατάνε, όχι, που περπατάνε και περπατάνε στα τέσσερα. Και λέω, τι περπατάνε στα τέσσερα. Άμα είναι να σου κοπεί το αίμα, μην πας καθόλου. Όχι, δεν ψυχηθεί. Δεν μπορώ. Που ουρλιάζουν, αλλά περπατάνε. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Για μένα είναι φιαλτικό αυτό που δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να πάμε στην ταινία. Ναι, όλοι έχουμε ακροφοβία, υψοφοβία, πώς λέγεται. Λοιπόν, πάμε στην ταινία τη εβδομάδα. Έχουμε τον Αλέξανδρο Μανώ Λιζάρδο, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιο να μιλήσει για αυτές. Πέμπτη σήμερα είναι η μέρα του Αλέξανδρου. Και βγαίνουν και πέντε ελληνικές ταινίες. Αλήθεια. Ναι. Και μία για να πας και εσύ και Σόφη. Ελληνική. Όχι. Α, Disney. Α, ωραία, πάμε να δούμε. Μ' άρεσε η γεύση του φιλιού. Πέντε ελληνικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι δύο πρώτες αλληλοσυμπληρώνουν τα θέματα τους. Εινοποιία και μαγειρική. Έτσι το μαγειρεύαμε στο σπίτι. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα. Ήμασταν φτωχοί, αλλά εκείνο το κοκκινιστό τα ξεχνούσα όλα. Η Αγγελική Αντωνίου σκηνοθετεί την Αγγελική Παπούλια σε μια συγκινητική μελέτη για τη συνολική μνήμη και τη μαγειρική, τις οσμές και τη δημιουργική γραφή. Η Πράσινη Θάλασσα μπορεί να μην αναδύει οσμές και γεύσεις, αποτυπώνοντας όμως έντιμα την περιπέτεια μιας γυναίκας που χάνει τη μνήμη της, αλλά όχι το μαγειρικό της ταλέντο, μας οδηγεί σε έναν κόσμο που η αγάπη περνάει σίγουρα από το στομάχι. Με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, η ταινία του Τάσου Γερακίνη, ένας ήσυχος άνθρωπος, δείχνει πως η ηρεμία αντικαθιστάται από την οργή όταν ένας εινοποιός θα αναγκαστεί να κάνει τα πάντα για να προστατέψει την οικογένειά του. Νουάρ διάθεση και λαογραφικές τσιμπιές σε μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση της ελληνικής επαρχιακής νοοτροπίας. Οι επόμενες τρεις ελληνικές ταινίες έχουν σκάνδαλα, ψέματα, προδοσίες και μυστήριο. Τώρα τον συγκονάτε όλοι. Αλλά πριν τον αποφεύγατε, μη σας βάνουνε στο μάτι για κομμουνιστές. Η νέα ταινία του Κώστα Χαραλάμπους Λούγκερ μας μεταφέρει μέσα από την ιστορία ενός ισχυρού άνδρα από την κατοχή μέχρι και τα πρώτα χρόνια της σοσιαλιστικής Ελλάδας. Ολόκληρη σύγχρονη ελληνική ιστορία αποτυπωμένη με υπερβολή, δράμα, ένταση. Ξεχωρίζει η ερμηνεία της Μέρης Σταυρακέλη. Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δεν είναι αστείο. Τολμηρό στην κινηματογραφική του αφήγηση, το υποβλητικό αργών ρυθμών θρίλερ του Μιχάλη Κωνσταντάτου, μικρά όμορφα άλογα, είναι άξιο προσοχής. Παντρεμένο ζευγάρι με σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του, προσπαθεί να διεκδικήσει μια ουσιαστική ομαλή καθημερινότητα, απειλαγμένη από όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Γιώτα Αργυροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος σε ερμηνείες που δεν χρειάζονται λόγο. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να καθίσουμε με την ησυχία μας, να τα δούμε και να συζητήσουμε γι' αυτά. Και μου φαίνεστε γνωστοί. Τέλος, το Κλαδί στη Φωτιά είναι ένα δράμα μυστηρίου με μια μητέρα και μια κόρη να προσπαθούν να κρατήσουν ένα μυστικό που τους στοιχιώνει 25 χρόνια αργότερα. Ανεξάρτητη παραγωγή με μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία από τη Γενοβέφα Κτενίδου και τον Σπύρο Μπιμπίλα σε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο. Οι αρουραίοι μου είπαν τα πάντα. Μη τους φας. Κάπου στα βουνά της Κολομβίας βρίσκεται το Encanto, ένας τόπος, ίσως και κόσμος, μαγικός για τα παιδιά που την κατοικούν. Η Μιραμπέλ όμως φοβάται πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και θα τα παίξει όλα για όλα για να επαναφέρει την τάξη με όρους Disney. Ο Λιν Μανουέλ Μιράντα βάζει τη δική του πινελιά σε μια ταινία μαγική για τους μικρούς θεατές. Your name is in the history books. Η δολοφονία του αφεντικού της Gucci Maurizio από την πρώην σύζυγό του Πατρίτσια Ρετζιάνι μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Shows a woman pushed over the edge. A woman that is adhering to, a classist society in a way where she's trying desperately to transgress her class, but she's never as shiny as the Gucci. She's always an outsider. She never really fully makes it. Με διαφορά μόλις λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία της ταινίας «Η τελευταία μονομαχία», ο Ρίτλι Σκοτ επιστρέφει με τον Νίκο Γκούτσι. Rodolfo was an actor. He was a film actor. And he married a very beautiful German actress who he adored, who was a much better actor than he was. And so he sort of gave it up, but adored her and she died. So when we meet him in the movie, he's still obsessed with her. He's actually cutting together, spends all his time cutting together bits of her movies into a sort of collage. And is not very interested in the family firm of Gucci.
Adam Driver, Lady Gaga, σε μια camp ένοχη απόλαυση γεμάτη πάθη, προδοσίες, έρωτες και φόνους. It's pretty wild. It's a wild one. Την παράσταση κλέβουν η Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. I mean, I'd buy them. Don't be such a crack. Can you keep a secret? Father, son and house of Gucci. Λατρεύω αυτό το, και την ταινία, αλλά το κομμάτι. Εδώ μεταξύ, Μιχάλη Καρφαγιάννη μπορείς να βάλεις αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε αυτή την ταινία πόσο καιρό και είναι σαν να την έχουμε δει. Δηλαδή πες κάθε μέρα. Αυτή και το Spencer. Αυτή και το Spencer, μία βγήκε. Αυτή και το Spencer, ναι. Αλλά ναι, θα τις δω εγώ. Το Spencer βγήκε. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω. Στην Ελλάδα. Μα να τα λέμε και μετά το φτάνει. Ναι, μα νομίζουμε ότι είναι. Ξεχνάμε να πάμε να τα δούμε. Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Όλη αυτή η δεκαετία. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε πάρει. Εδώ, συγγνώμη, κάμερα εδώ, ναι. Έχουμε πάρει κάτι σοκολατάκια. Έχουμε πάρει κάτι σοκολατάκια που τα έκανε ο Σπύρος Παιδιαδητάκης και μας τα έφερε χθες και τα έχουμε κρύψει εδώ πίσω. Όχι, δεν τα έχουμε κρύψει, τα έχουμε βάλει εδώ. Γιατί έπεσε και